Την κυρία Όλγα Νικολάου, η οποία είναι η μητέρα μαθήτριας που φαίνεται να έχει χάσει το, αν θέλετε, τις εξετάσεις Παγκύπριες λόγω ενός τεστ που ενώ είχε δεν μπορούσε να αποδείξει. Κυρία Νικολάου, εξηγήστε μας τι ακριβώς συνέβη, γιατί θέλω να απαντήσουν και οι κύριοι που θα έχουν στη συνέχεια. Καλή μεσημέρι σας. Έγινε ότι Τρίτη η κόρη μου είχε Παγκύπριες εξετάσεις οικονομικών και έχει κάνει τεστ προηγούμενη μέρα. Και δεν το είχε έρθει μήνυμα. Το νερό 8 παρουσιάστηκε στο σχολείο. Ο βοηθός διευθυντή είπε ότι δεν μπορεί να την αφήσει να πει μέση, να το και εξετάσεις. Και είπε της, τρέξε να κάνεις ένα τεστ γρήγορα. Πιάσε αποτελέσματα, όχι με μήνυμα, με χαρτί. Και έλα πίσω και να σε βάλω μέσα να κάνεις το εξέταση. Η κόρη μου έφυγε από το σχολείο, επειδή στο πρώτο που θυμάται που έκανε τεστ. Ναι. Άργησε κανένα μεσάωρο, ήρθε 9 παρά 10, 8 και 4 έφυγε από το σχολείο, 9 παρά 10 ήρθε. Ο βοηθός με τον διευθυντής αποφασίσαν ότι δεν μπορεί να μπει. Τι ώρα ήταν το μάθημα στις 8? Ήταν 8. Ναι. Και 15 λεπτά συζητούσαν τι να γίνει. Και έφυγε η κόρη μου, έκανε τεστ. Ήρθε με αρνητικό. Είχε το τεστ, κυρία Νικολάου, ήταν αρνητικό, την ενημέρωσαν. Απλά δεν είχε πάρει το μήνυμα. Δεν το είχε μήνυμα, δεν το είχε αποτελέσματα. Ναι. Δεν μπορούσε, επειδή προηγούμενη μέρα έμπαινε να κάνει τεστ και δεν ήρθε τις αποτελέσματα. Ενώ πρέπει να έρθει την ίδια μέρα, αντιλαμβάνομαι, το τεστ, το μήνυμα, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και αντί να ενδεχομένως να την οδηγήσουν σε κάποια άλλη αίθουσα μέχρι να διευθετηθεί, την έστειλα να κάνει ξανά το τεστ και να πάρει χαρτί για να μπορεί να παρακαθίσει. Και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, μετά της στερήθηκε το δικαίωμα να καθίσει στην εξέταση. Ναι. Και μετά τι έγινε, μπορεί να την επαναλάβει τώρα? Όχι, όσο ξέρω. Η κόρη μου ζήτησε, αφήστε με να μπω μέσα, να γράψω το όνομα μου, να θεωρείται μηδενικό, να μην πάρει κανένα βαθμό, να μην γράψω τεστ, να γράψω όνομα μπροστά σας, πας το τεστ, να μην το βλέπω τίποτε το τεστ και απλά να θεωρείται μηδενικό. Επειδή οι βαθμούς της κόρης μου αρκετά ψηλές, μπορούσε να περάσει με το βαθμό. Και τώρα εστηρίθηκε θέση να μπει στο πανεπιστήμιο. Χάνει όμως αυτή τη... Ναι, χάνει αυτή τη χρονιά και για να μπορέσει να προχωρήσει σπουδές για ένα χρόνο, για να μπορέσει να ξανακάνει εξετάσεις του χρόνου. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει. Θέλω να σχολιάσουν, μας, κυρία Νικολάου, ναι, διότι τώρα μιλάμε για μια μαθήτρια, άριστη αντιλαμβάνομαι, που για ένα τεστ που δεν είχε βασικά το αποτέλεσμα, της στερήθηκε το δικαίωμα να γράψει τις εξετάσεις, ενώ θα μπορούσε να γίνει μια διευθέτηση, σε περίπτωση που αν και εφόσον ήταν θετική. Κύριε Διονυσίου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Μπορεί να γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση? Μπορείτε εσύ συνοπτικά μου πείτε, γιατί δεν έχω ακούσει όλη τη συζήτηση. Ναι. Μιλάμε για μαθήτρια που μετέβει στο εξεταστικό κέντρο την Τρίτη για να δώσει το μάθημα των οικονομικών. Αντιλαμβάνομαι. Παγκύπριες, ναι. Είχε κάνει το τεστ την προηγούμενη μέρα, δεν είχε όμως το αποτέλεσμα στο κινητό της και την έστειλα να πάει να μεταβεί στο πλησιέστερο, αν θέλετε, κλιμάκιο που υπήρχε, καθυστέρησε μισή ώρα και μετά δεν την άφηνα να δώσει την εξέταση. Όχι, από τη στιγμή που... Εντάξει, έχει δύο όψεις η περίπτωση. Από τη μια σωστά ενέργησε το σχολείο γιατί το πρωτόκολλο λέει ξεκαθαρό ότι έπρεπε να παρουσιάσει το rapid test μαζί της, αλλά από την άλλη όμως ότι όταν είχε σε γνώση του διευθυντή, του υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου και δόθηκε η άδεια στην νεαρή για να προχωρήσει με διενέργεια για να επιστρέψει, έπρεπε να την αφήσουν να συνεχίσει την εξέταση. Ναι. Δεν ξέρω τι οδηγίες είχα να μας πει και ο κύριος Χατζησάβας. Τι οδηγίες είχαν? Δεν είναι εξετάσεις τετραμήνων, είναι εξετάσεις Παγκύπριες, οι οποίες δεν υπάρχει δεύτερη
δεύτερη μα ευκαιρία. Γι' αυτό λέμε όμως, κύριε Δενισίου, τώρα ανευθύνεται εκείνη η εταιρεία που κάνει τα trap test που έπρεπε να στείλει το μήνυμα και δεν το έστειλε. Τι θα μπορούσε να κάνει η μαθήτρια? Σίγουρα υπάρχει εδώ διάφορες ευθύνες. Έπρεπε, αν έκαμε πράγματι το που δεν έχουμε λόγο να πούμε το αντίθετο, αν η μαθήτρια έκαμε το rapid test, έχει ευθύνη. Κυρία Νικολάου, έχετε το αποδεικτικό? Ναι, κυρία Νικολάου. Όχι, δυστυχώς δεν έχω αποδεικτικό. Δεν στάληκε σε κάποια φάση το μήνυμα? Όχι, όχι. Είναι αυτά τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει εδώ και μέρες. Κάποιες ιδιωτικές εταιρείες προχωρούσαμε εγκληματοληψίες, είχαν σταματήσει να δίνουν το έντυπο, το χαστί, που ήταν βασικά είτε αρνητικό είτε θετικό, και προχωρούσαν μόνο με τα SMS. Εμείς είχαμε διαμαρτυρηθεί για αυτό το γεγονός. Είχαν παρουσιαστεί προβλήματα και σε άλλα σχολεία. Σε προηγούμενες ημέρες, όχι ακριβώς με τις Πανκύπρες, με διάφορες άλλες συνθήκες. Και δυστυχώς κάποιες εταιρείες είχαν ακόμα αυτή την πολιτική. Ναι, αλλά τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χατζησάβα? Ένα κορίτσι στερείται το μέλλον του. Για ένα χρόνο τώρα θα πρέπει να περιμένει να ξαναδώσει για το Πανεπιστήμιο. Ναι. Καταρχάς, χαίρετε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πρέπει να πω ότι το συμβάν αυτό, κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να διερευνηθεί. Σίγουρα υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν οι οδηγίες για τις περιπτώσεις αυτές. Και πράγματι, και εμείς από τη δική μας πλευρά, όσο έλμεκ, θέσαμε όλα αυτά τα ερωτήματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Όμως, έχω την άποψη ότι υπάρχει κάποια πρόνοια, ειδικά στην περίπτωση κάποιων μαθητών τελειόφυτων, δηλαδή που ενδεχομένως να μην προσκόπησαν μαζί τους αυτόν τον αρνητικό τεστ. Άρα θα πρέπει να διερευνηθεί το γεγονός και να δούμε ακριβώς πού είναι το λάθος. Πρέπει να πω ότι όμως από τη στιγμή που είναι πανκύπρια εξέταση, τότε δεν υπάρχει δεύτερη σειρά. Αν είναι μάθημα το οποίο έδινε για σκοπούς απόλυσης, τότε σίγουρα υπάρχει δεύτερη σειρά. Κατά συνέπεια, νομίζω πρέπει να διερευνηθεί το ζήτημα αυτό και εμείς από την πλευρά της ΟΕΛΜΕΚ πράγματι θα υποβάλουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας να δούμε ακριβώς. Κυρία Νικολάου, για ποιο λόγο δεν επιτράπει? Ναι, θα σας αποδεσμεύσω, θα σας φέρω σε επαφή και με την ΟΕΛΜΕΚ και με όλα όσα πρέπει να γίνουν βεβαίως, γιατί πρέπει να διερευνηθεί, δεν μπορείτε να στερείτε το μέλλον για το πρόβλημα ή καθυστέρησης του οποιοδήποτε ή αποφάσεων που μετά δεν μπορούσαν να τηρήσουν στο σχολείο. Σας ευχαριστώ, κυρία Νικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε Διονυσίου, να δούμε λίγο που έχει να κάνει βέβαια, και σήμερα. Βέβαια, και η... ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Σίγουρα υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα να χαθεί ολόκληρος χρόνος για την μαθήτρια. Ναι, πείτε μας λίγο και για τη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό Παιδείας σήμερα για αυτό το νομοσχέδιο για την κατάργηση των εξετάσεων. Ναι, σήμερα είχαμε μια ενημερωτική συνάντηση να τη χαρακτηρίσουμε με τον Υπουργό, έτσι ώστε να μας πει όσον αφορά την πρόταση που προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή με την τροποποίηση των Πανκύπριων εξετάσεων. Από την άλλη, εμείς είχαμε την ευκαιρία να καταθέσουμε κάποιους προβληματισμούς και κάποιες διευκρινήσεις για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα μεταφέρουμε στα συλλογικά μας όργανα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε στη συνέχεια στον Υπουργό μια αντικειμενική άποψη. Αυτό που έχουμε λάβει σήμερα είναι ότι το Υπουργείο θα ήθελε να προχωρήσει με την πρόταση, νομίζω ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη και με τους εκπαιδευτικούς εταίρους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Σίγουρα οι προβληματισμοί, κύριε Διονυσίου, που έγινε στο γεγονός, διάβαζα χθες ότι λέτε ότι μπορεί να ξέρει κάποιος από τον Οκτώβριο ένας μαθητής τι θέλει να, ποια μαθήματα θέλει να δώσει. Ακριβώς, ένα από τα προβλήματα μας είναι αν θα είναι σε θέση, γιατί πλέον ο οδηγός σπουδών από Γενάρη ναι, αλλάξει πάει Οκτώβριο, που σημαίνει ότι τα παιδιά θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, άρα θα πρέπει εκ των προτέρων να ενημερωθούν τόσο ίδια αλλά και εμείς οι γονείς τους για τις επιλογές σπουδών. Δύο μήνες πριν, ναι. Επίσης, προβληματισμοί υπάρχουν και με το γεγονός ότι πλέον τα τετράμινα από διαμορφωτική αξιολόγηση που είναι η δομή και η φιλοσοφία των τετραμήνων, φοβόμαστε μήπως πλέον πάει σε συγκριτική αξιολόγηση, αφού πλέον θα μπαίνουν σε έναν αγώνα δρόμο οι μαθητές από την αρχή του Σεπτέμβρη μέχρι και την λήξη της σχολικής χρονιάς. Κύριε Νησίου, συνεπώς τώρα είπατε ότι θα ζητάτε κάτι, θα υπάρξει μια νέα συνάντηση, θα προχωρήσει το νομοσχέδιο με κάποιες επιφυλάξεις δικές σας. Ποια είναι η συνέχεια? Πώς ολοκληρώθηκε σήμερα η συνάντηση? Εμείς έχουμε δεσμευτεί προς τον Υπουργό
ότι μέχρι και το τέλος Ιουνίου θα καταθέσουμε την επίσημη μας πρόταση στην προποποίηση, στην πιθανή προποποίηση. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα προχωρήσει, τελικά θα πάει στη Βουλή και θα έχει ισχύνα από τη φετινή χρονιά, αλλά θα προχωρήσει με ισχύνα στις επόμενες σχολικές χρονιές. Να υπάρχει και ένα στάδιο μεταβατικό, αν θέλετε. Ωραία, κύριε Διανυσίου, σας ευχαριστώ. Να δούμε και τι λέει ο ΕΛΜΕΚ. Έτσι, σε ένα πρώτο σχόλιο, έχετε ενημερωθεί επακριβώς τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Ναι, έχουμε ενημερωθεί. Μας έχει στείλει το ίδιο Υπουργός Παιδείας το προσχέδιο, το οποίο ενδέχεται να κατατεθεί. Εκείνο το οποίο θέλω να πω αγαπητή Κάτια είναι ότι εμάς πράγματι και ως οργάνωση αλλά και ως εκπαιδευτικούς μας προβληματίζει έντονα αυτή η τροποποίηση της νομοθεσίας. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι με βάση αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί, υφίστανται ουσιαστικά δύο νομοθεσίες. Μία νομοθεσία που προνοεί εξετάσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου, και μιλώ αυτή τη στιγμή για τη γάμα λυκείου, διότι για την πρώτη και β' λυκείου έχει ήδη εφαρμοστεί. Άρα προνοεί μία νομοθεσία εξετάσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου, που αυτές οι εξετάσεις, ειδικά στο πρώτο τετράμινο, θα είναι και διαμορφωτικού χαρακτήρα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ουσιαστικά ο βαθμός που θα κατατίθεται στο ενδεικτικό, στο απολυτήριο κάθε μαθητή. Ναι. Από την άλλη, υπάρχει και η νομοθεσία περί πανκυπρίων εξετάσεων, που ουσιαστικά οι εξετάσεις αυτές έχουν ένα διπλό σκοπό. Και οι εξετάσεις για σκοπούς απόλυσης, αλλά και οι εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. Το 2014-2015, πρέπει να πω, μια ειδική επιτροπή που όρισε το ίδιο το Υπουργό Παιδείας αποφάσισε ότι το να δίνεις μια εξέταση, όπως είναι οι πανκύπριες εξετάσεις, και να έχει δύο διαφορετικούς σκοπούς, αποτελεί αυτό το πράγμα μια στρέβλωση. Διότι πρέπει να πούμε ότι αρκετά παιδιά, μπορώ να πω ότι πέραν των 1.500 από τους τελειόφοιτους μαθητές, ενδιαφέρονται μόνο για το απολυτήριο. Αυτή τη στιγμή η νέα πρόταση που έρχεται, που ουσιαστικά παίρνει την νομοθεσία περί πανκυπρίων εξετάσεων και τη διαχωρίζει σε πανκύπριες εξετάσεις δύο τετραμήνων, αναιρεί όλα όσα ουσιαστικά έχει αποφασίσει αυτή η ειδική επιτροπή το 2014-2015. Ναι. Ακόμα και έτσι όμως, κύριε Σάβα, προχωράμε μπροστά και σας λέω, είναι καλύτερα το να χάνεις την εξέταση για οποιοδήποτε λόγο τώρα και να στερήσει το μέλλον σου. Δεν ήταν καλύτερα να πάμε με τα τετράμινα, να υπάρχει έτσι και μια συνεχής, αν θέλετε, και μια εξελικτική διαδικασία, να μην είναι μιας μέρας απόφαση, να έχει μια καλή μέρα το παιδί να γράψει, για παράδειγμα. Ναι, λέμε εμείς ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αυτό που έχει ψηφιστεί για τις εξετάσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου, ουσιαστικά το πρώτο τετράμινο θα ήταν τετράμινο διαμορφωτικού χαρακτήρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή η πρόταση προνοεί οι πανκύπριες εξετάσεις να διαχωριστούν σε δύο τετράμινα, άρα χάνεται αυτό το οποίο επικαλούνταν το 2014 του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να ευκολύνει και αυτά τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονταν μόνο για σκοπούς απόλυσης. Θέλω να πω, αγαπητή Κάτια, ότι σίγουρα οι δύο νομοθεσίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή για εξετάσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου που έχουν σκοπό να πάρουν τον βαθμό τα παιδιά για το απολυτήριο, αλλά και οι πανκύπριες εξετάσεις αμέσως μετά το τέλος του δεύτερου τετραμήνου, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεπάρξουν. Δηλαδή, τρεις εξετάσεις μέσα σε μία σχολική χρονιά είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο. Ειδικά το δεύτερο τετράμινο για τη γάμα λυκείου θα είναι πάρα πολύ περιορισμένο σε άρα, κύριε Χατζησάβα, εσείς θα έχετε κάποια συνάντηση με τον Υπουργό τώρα για να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς. Άρα, πρέπει, κατά τη δική μας άποψη, να προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους με την παιδεία φορείς. Να ακούσουμε ποια είναι η πιο σωστή πρόταση, διότι πράγματι δεν υπάρχει. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο να πει κάποιος ότι αυτή είναι η πιο σωστή λύση. Άρα πρέπει να προηγηθεί διάλογος με όλους, να έρθουν εκεί και οι ειδικοί, και τότε όλοι μαζί να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για το καλό όλων των τελειόφοιτων παιδιών μας, για το καλό του εκπαιδευτικού συστήματος. Διότι βλέπουμε από τη μια στιγμή λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις και μέσα σε 3-4 χρόνια οι ίδιες επιτροπές έρχονται και αναιρούν αυτά τα οποία έχουν αποφασίσει, που έλεγαν ότι πάλι θα ήταν στο καλό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δεν είναι αποφασίζεται κάτι και παραμένει ως αυθεντία. Μπορούν να τροποποιούνται και να αλλάζουν. Αυτό την εξέλιξη, το καλό των μαθητών θέλουμε να βλέπουμε, όχι επειδή αναιρέθηκε κάτι που ενδεχομένως να θεωρεί το σωστό και τώρα δεν είναι. Η ουσία είναι τι είναι τώρα το σωστό. Ακριβώς όμως δεν μπορείς δύο μήνες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έρχεσαι και να βλέπεις αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα μπορεί όμως να είναι για την επόμενη, 22-23 η χρονιά. Βεβαίως, όμως πρέπει αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, αγαπητή Κάτια, και πραγματικά το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, ότι πρέπει να γίνει διάλογος με όλους για να μπορέσει να λυθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Θεωρείτε ότι υπάρχει αυτός ο χώρος και χρόνος από πλευράς του Υπουργείου να προχωρήσει σε ένα νέο διάλογο, να ακούσει όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
Εμείς ως ο ΕΛΜΕΚ θα συνέλθει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο συζήτηση, διότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Έχει να κάνει με τους τελειόφοιτους για τη νέα σχολική χρονιά. Και εκεί θα εκδώσουμε κάποια ανακοίνωση, κάποια αναπόφαση θα ληφθεί, η οποία σίγουρα θα μεταφερθεί και προς τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας. Και μην ξεχνάτε, κύριε Χατζησάφα, ότι πρόκειται για νομοσχέδιο. Οι κανονισμούς θα δούμε τι τροποποιείται, τα οποία περνάνε από τη Βουλή. Και εκεί χάνουν τον ανάλογο τροποποιήσεων. Έτσι είναι και θα πρέπει να πούμε ότι ένα νομοσχέδιο σίγουρα το έχετε πει ότι θα πάει σίγουρα στη Βουλή, θα τύχει μελέτης, όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι τόσο πολύ εύκολη. Υπάρχουν... Να αξιολογήσουμε. Πρέπει να πω ότι οι πανκύπριες εξετάσεις είναι ένας θεσμός από τους λίγους ίσως θεσμούς, αγαπητή Κάτια, που είναι από τους πιο αξιότιστους, τους πιο αξιοκρατικούς και τους πιο αδιάβλητους. Επομένως θα πρέπει να βρούμε τρόπο αυτές τις εξετάσεις της Παγκύπριας θα τις διακρίσουμε με κάποιον τρόπο. Όμως, όπως είπα προηγουμένως, θα τα συζητήσουμε όλα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΚ. Και αυτές οι εξετάσεις θα τοποθετηθούμε επίσημα. Λέμε και εδώ και πολύ καιρό ότι πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία σε όσους δεν μπορούν εκείνη τη μέρα που συμβαίνουν, όταν έχουν να κάνουν τώρα βεβαίως που έχουν να κάνουν και με, είναι και εισαγωγικές στα πανεπιστήμια, που δεν λύθηκε ούτε φέτος το πρόβλημα. Δεν έχουμε άλλη ώρα για να το συζητήσουμε. Θα επανέλθουμε σε αυτό, κύριε Χατζησάφα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.